Ήταν ενός λεπτού συγκύρια τα θύματα στα τέμπι. Βρισκόσαστε στο μπασκετάκι της Θεσσαλονίκης. Θα έχουμε παιχνίδια την Elite League by Betson. Και για ακόμα μία μέρα μαζί μας, ο Γεράσιμος σαν σχολιαστής παρακαλώ. Καλησπέρα και από μένα. Πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι απόψε, ιδιαίτερα στα μαρκαρίσματα και ατομικά και συλλογικά. Τώρα μαζί μας η ομάδα η Bombe. Γαλλίζω του καλημέρα, ένα μακρινό τρίποντά σου. Και να πούμε ότι υπάρχει βαθμολογικό ενδιαφέρον για Γεράσιμο. Υπάρχει σίγουρα. Οι Pistons μπορούν να τερματίσουν και πιο ψηλά από όσο βρίσκονται τώρα. Ο Άρσονας δεν είναι σίγουρα δεύτερος. Το τέλος του regular season της Elite by Betson. Ο Λεωφορνιάδης υπαλάνει να ζώνει από το πρώτο λεπτό του Pistons. Πάει στην άλλη πλευρά. Χίτα, σου δύο πόντων. Θα στοχίσει. Και πάνω το Γιαγκόπουλο. Γαλλίς φτάσει μακρινή πάσα. Είναι πολύ δυνατό σήμερα αυτό για αυτό. Μιχελής. Καραγιαούρης δείχνει το rebound. Είναι ο Χίτας. Θα πάρει το rebound. Τρέχνουσδε. Πολυχρονιάδης με την μπάλα. Καζής. Εκτελεί για τρεις. Ένα καλό σουτ, αλλά ήταν άστοχο. Πολύ καλή φόρμα ο Καζής. Σοφοκλής Καζής. Στην πρώτη χρονιά μου σκελάς Paper Bears. Δείχνει με το καλημέρο ότι είναι ένας πολύ ποιοτικός παίκτης. Γαλλίς ο Σεφ δίνει στον Καραγιαούρη που παίζει στο πώς. Η παγίδα εκεί. Και έχουμε βήματα. Η βοήθεια του Χίτα λειτουργήσε ευεργετικά για τους Μπέρς. Ο Καραγιαούρης θα συγκρίσει το κορμιδισί απόψε εκδοτικό, όπως και όλοι οι λίγοι σεζόν. Το 8-6 είναι θα πει το 5-9 για Υπερπέρας. Οι Υπερπέρας που έχουν πολλές προσθήκες γεράς με τη σχέση με τις πρώτες παρουσίες. Γρήβα. Ένα τρίποντο που θα είναι εύστοχο. Πρώτο τρίποντο στο παιχνίδι είναι γεγονός για τους Γαλλάς Paper Bears. Αλέξανδρος Γαλλής στην μπάλα. Πέρσι. Και αυτοί πρέπει να είναι σε... Όχι, δεν είναι σε αμυναζόν, είναι στο man to man. Γιακόπουλος βρίσκει χώρο και σημαδεύει εύστοχα έξω από τα 6 και 75 μέτρα για την απάντηση. Χωρός τρίποντος από τα λεπτά. Τρία όλα. Πολυχρονιάδη. Καζί στη μονομαχία. Φάουλ του Γιώργου Καραγιαούρη λέει. 85. Το νόμο πράγμα. Και νομίζω είναι σωστή υπόθεση. Μπαίνει πολύ δυναμικά ο Καραγιαούρης και σε άμυνα και σε επίθεση. Βγάζει το πάτος που θέλει η ομάδα του. Γρήβα από τη γωνία. Και του δώσα ούτε επίθεση. Καζί. Συνεργασία στο ζωγραφιστό. Άστοχος ο Κίτας. Ριμπάνου Γιακόπουλος. Μακρύν πας του Γαλλή. Πάλι στο ίδιο σκηνικό. Έχει φύγει ο Μιχέλης στην άλλη πλευρά. Έχουν γυρίσει Μπέας. Μιχέλης. Γιακόπουλος, τον ακολουθεί ο Πολυχρονιάδης, ο Γιάννης. Το σκρίν του Πρωτογερόπουλου. Μιχέλη, φάουλ. Από τον Κάζη. Θα πούμε ότι ο Καραγιαούρης εκτελεί και χρέη coach όταν ο coach δεν είναι στον πάγκο. Από ποτέ είναι, δεν τους λίγα πίσω. Και οι δύο ομάδες που έρχονται από δύο σερινίκες σε ένα πολύ κομπικό σε regular season. Το λίγο σημείο. Μιχέλη θα στοχίσει την πρώτη βολή. Στην πρώτη του απόπειρα, πάντα είναι δύσκολο. Αυτό θα ζητάω πολύ παίκτες σιγά σιγά. Μπράβο, έτσι ακριβώς. Μία στις δύο βολές, κάνει σκλίτ λοιπόν και οι Pistons παίρνουν προβάτημα. 3-4. Γρήβας με την μπάλα. Η άμυνα ζώνη και πάμε, 2-3 είναι. Και πάσα στο γραφιστό, ο Καζής, είναι δυνατός εκεί, δεν σκοράρει. Ψηλός και μακριβώς. Με Κίτα και Καζή στο παιχνίδι. Και ο Ηλίας Μπέλης στον πάγκο του Μπέρς. Και θα είχε ενδιαφέρον Γεράσιμο να πω σε αυτό το σημείο ότι η Μπέρς είναι η πιο ψηλή ομάδα της Elite by Betson, να το σκεφτείς. Ο Παπαπασχάλης που είναι playmaker και θα κατεβάσει πολύ σύντομα την μπάλα και πολύ ψηλό παιχνίδι. Τόσο του κόσμου τον μεταξύ, άστοχο το τελείωμα. Ριμπάουντ τον Μιχέλη. Τρέχει αυτό στην ομάδα του. Γαλλής. Γιαγκόπουλος. Και ξανά Γαλλής. Γιαγκόπουλος. Του τριών πόντων από μακριά. Τρέχει το ριμπάουντ αλλά και δεν θα αποσχοληθεί. Μπάλα αυτός για τους Μπέρς. Και είναι πολύ ψηλή ομάδα γενικότερα. Πολύ είναι ανοιχτή ομάδα. Και πολύ είναι ανοιχτή. Μέσα στο όρο της ηλικίας περίπου τα 28 έτη, 28 ακόμα κάτι βγαίνει. Σωστός. Καζής. Υπερβεί στο φάουλ. Ο Σοφοκλής Καζής θα έχει δικαίωμα και για δύο ελευθερωμένους. Θα είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον μέσα στη ρακέτα αν ήταν και ο Τσολακίδης από Lethal Pistols. Απόψε δεν είναι των Καναρινιών, δεν των εισαγωγικών. Είναι το χρώμα παραπέμπει στο Καναρίνι. Είναι εύστοχη πρώτη βολή. Ναι.
2 με 3. Okay. Εύστοχη δεύτερη. Και έχουμε 2 στις 2 βολές. 7-4 το σκορ. Γαλλίς με την μπάλα. Επειδή στο σύστημα στο Μπεκτοβιάου. Σαμπόνις Καραγιαούρης. Μιχέλης. Τι κινήσει εκεί πέρα. Καλή άμυνα του γρήγορα. Γιαγκόπουλος. Τον ακολουθεί ψηλά ο Γιάννης Πολυκορνιάδης. Καραγιαούρης στο πόστο. Ωραία στον Πρωτογερόπουλο. Οι δύο αρχηγοί των πίσω. Πήγαν να συνεργαστούν. Ριμπάντο Κίτα. Τον ακολουθεί ο Μιχέλης για δυνάμει. Κίτα, ένα δύσκολο σου. Θα το βάλει όμως. Δυναμικό ξεκίνημα για τις καλάς και τερμπέας. 9-4 το σκορ. Αλέξανδρος Γαλλίς με την μπάλα. Παρατάσσονται στην επίδεση Pistons. Μυρική μάχη μέχρι τώρα για να πάρει την μπάλα ο Γιωργίου, δεν την πήρε. Γαλλίς στο τρίποντο! Και είναι μακρινό μάλιστα, 9-7. Πολυχρονιάδης είναι ο Χρήστος. Του θα αναγνωρίσουμε καθώς είναι αριστερό χέρας ο Χρήστος. Δεξιό χέρας τέχνης ο Θοδωρής. Κερδισμένο φάλο για το Χίτα, δύο βολές. Ναι. Δεύτερο φάουλ. Δεύτερο φάουλ του Καραγιαούρη. Μόλις σε 3 και 10 αγωνιστικά λεπτά. Αν στα βάζει και με ψηλότερους παίκτες δεν είναι εύκολο πάλι αυτό. Έχουν ένα μικρό πλέον έχουμε ψηλή παίκτες. Μπορείς και με επιθετικό φάουλ του Καραγιαούρη. Όχι σε αυτό το παιχνίδι. Ναι, ναι. Αλλά είναι πολύ δυναμικός παίκτης, έχει πολύ ωραίες κινήσεις. Το πληρώνει μερικές φορές. Το πληρώνει, αλλά σήμερα έχει να τα βάλει με πολύ ψηλούς παίκτες. 11-7 το σκορ. Γαλλίζουμε την πάλι. Γιαγκόπουλος περιθέσει στο πόστο εκεί, εκτός μπάλας. Καλές κινήσεις από τους Pistols, προσπαθούν να πιάσουν έτσι κάποιες ευκαιρίες από τα μαλλιά. Γαλλίς πιάνει τελεία 3, κάτσε σουτ και το βάζει δεύτερο τρίποντο του Γαλλίς στο παιχνίδι. Δεν είναι καλύτερο. Ο οποίος ζεσταίνεται. Ξεκινάει καυτός λοιπόν, δεν υπάρχει. Επιχειρεί την κλωζά ούτε επίδεση. Καζής, ωραία στο πολυχρονιάζει. Καζής. Τρίποντο Καζής από την κορυφή. Παλαμπαίνει και βγαίνει και παίρνει το rebound ο Σαμπόνης Καραγιαούρης. 4 λεπτά στο παιχνίδι, Δημήτρης Παρδογερόπουλος. Κίτη και ο Παπαγιοργίου δεν πήρε πάλι την μπάλα. Μιχέλης είναι άστοχος, rebound ο Χίτας. Ο Χίτας κατέβασε την μπάλα και έστειλε την λίμνη κατοχή. Στον Πολυχρονιάδη, Καζής του ζωγραφιστό. Αριστερό χέρι, άστοχη, rebound ο Γιαγκόπουλος. Η πάσα αντιλήφθηκε τι γινόταν ο Πολυχρονιάδης έκλεψε. Η σκύπα στην άλλη πλευρά δηλαδή. Κοίτα. Η περιστροφή, το τελείωμα. Άστοχο. Ριμπάω το Καραγιαούρη. Πρωτογερόπουλο. Κακή πάσα, δεν ξέρω τι πάει. Έχει την επίθεση για τους Μπέρ. Διστάει στο σουτ, τώρα θα το πάρει. Είναι άστοχο. Ριμπάω το πρώτο, Πρωτογερόπουλο. Άλλη. Ο σεφ των Pistons. Σήμερα δεν είναι μόνο σεφ, είναι και σκόρερ. Γεράσουμε. Έχουμε αλλαγή. Ηλίας Μπέλης για πρώτη φορά θα πάρει θέση του αρχηγού των Bears, Γιάννη Πολυχρονιάδη. Και τώρα παίξουμε ακόμα πιο ψηλό σχήμα οι Paper Bears. Μπέλης, Καζής και Χίτας που συνυπάρχουν. Τρεις forward. Για κόπλο στα στοχή. Αυτό όμως μπορεί να δώσει κάποιες φόρες για αυτού το πιστεύω στους Pistons. Οι τρεις είναι πολύ αφιλικοί. Χίτας με την μπάλα. Μπέλης. Ζητάει αυτό, τώρα θα το πάρει. Δεν τους βλέπουμε. Έχει το ελεύθερο να παίρνει προσπάθειες στους Bears. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι ο Γιάννης Πολυπερνιάδης που κάτσε τώρα στον πάγκο αναλαμβάνει και χρέη coach για την ομάδα των Bears. Κοντιάνουν το σχήμα οι Pistols. Περνάει ο Magic για Χανατζής και ο Παράσκος που έχει φανέλα του Σερμπέζη σήμερα. Του Σερμπέ των Pistols. Βασίλης για Χανατζής. Θα πάρει σαν την μπάλα. Και να σου πω γεράσουμε για Χανατζής και Γαλλίς είναι guard και οι δύο είναι playmaker όπως έλεγα, παίζουν στον άθρο. Έκλεψε ο Βρύβας για του Bear. Η πάσα του Χίτα στον εκνηδιασμό και το καλάθι. 13-10. Γαλλίς. Με 2 στα 2 τρίποτα μέχρι στιγμής. Δείτε πώς λέει ο Γαλλίς. Με το για Χανατζή εκεί. Για Χανατζής με το Γρύβα. Περιμένει πιο μέσα ο Χίτας, το ξέρουν οι Pistons. Γιαγκόπουλος, ξέρει τρίποτο. Δεν δικαιώνεται, ριμπάζει ο Χίτας. Ανεβάζει την μπάλα. Τελικά πασάρι στον Καζή στο ζωγραφιστό και το καλάθι είναι γεγονός για την Bear. Ακριβώς αυτό που λέγαμε προηγουμένως, πολύ αθλητική ξυλή. Παράσκος. Ακριβώς, 15-10. Παράσκος, θα πάρει τρίποντο. Και θα το αξιοποιήσει. Ο παίκτης των Pistols. Οι Pistols πολύ καλή στα τρίποντα μέχρι στιγμής. Νομίζω έχουν 3 στόχα τρίποντα μέχρι στιγμής. Σε 6 λεπτά αγώνα. Θα το δούμε και αργότερα.
πολυχρονιάζεις με την μπάλα, μπέλει. Έχει τον παράσκο του, τον ταλαιπωρεί. Κοίτα. Κλείνουν ωραία εκεί πέρα. Και βήματα από τον μπέλει που βιάστηκε. Είναι ένα συνηθισμένο λάθος αυτό. Όλοι παίρνει το κάνουν. Πίστοξ μετά από 6 πλάσμα. Δεν έχουν βάλει τίποτα. Έχουν 4 τρίποντα και μία βολή. Για Χανατζής με την μπάλα. Γαλλής. Αντίθετα από το σκρινίδι, ωραία το χώρο. Τον κλείνει ο Πολυχρονιάδης. Τον οδηγεί σε δύσκολη ενέργεια. Ριμπάουντ το κοίτας. Πολύ παρατήρηση, ναι. Και έχουμε φάουλ. Φάουλ κατά του παράσκου. Καλά ήλια, τα πιστόλια. Χάρης Μαρκόπουλος ετοιμάζεται. Ένας πολύ καλός σουτέρ τριών πόντων. Ο Φρικ στη θέση του Σεφ Γαλλού. Αναφορά από τον Χρήστο Πολυχρονιάδη. Κοίτα. Κλείνουν κυρίως στην κορυφή του στην άμυνα ζώνης επίστολης. Κίνησε εκτός μπάλας. Κοίτα στην μπάλα. Πασάρι στο ζωγράφο αυτό. Κλείνεται από δύο εκεί. Ήταν μπλοκ και έχουν 7 δευτερόλεπτα για επίθεση. Ιντερ. Η επαναφορά θα γίνει από τον Πολυχρονιάδη. Στην κορυφή, Καζή, θα πάρει τρίποντο. Μια ωραία τεχνική τρίποντο που Καζή γεράσουμε. Χωρίς να κάνει άλμα, εκτελεί για τρεις. Και έχουν αρκετοί παίκτες αυτό. Αλλά όχι πάρα πολύ ψηλή. Πάλι βήματα. Του δίνουν το χώρο εκεί, τον ευνηδιάζουν. Βάζει μπρος τη μηχανή του, αλλά δεν δικαιώνεται. Και 10 για το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου, πολύ κοντά οι δύο ομάδες. Για να αναζητήσουν την μπάλα. Πασάρι στο Γιαγκόπουλο, πάει στο χώρο. Θα τιμωρήσει και ο Γιαγκόπουλο. Πολύ καλό σουτέρ. 2 στα 2, όχι 2 στα 3 τρίποντα του Γιαγκόπουλου. 15-16. Κοίτα. Για να ζώνη που είπαμε, ο Κοίτα θα βάλει όμως το σουτ μέσα από και θα απαντήσει. Ξανά μπροστά η Μπέρ. Για αρκούδε στο μπασκετάκι. Ναι, 17-16 σε 7 λεπτά. Γιαγκόπουλο. Πάλι αστοχή, αγραμμία μην απάνω του. Είναι πολύ καλό σούτερ τρίο από τον Ιαπωνικό. Θα αποδεικνύει σήμερα. 17-19. Κοίτα. Προσπίτω ωραία, παίρνει το χώρο. Πασάρι στη γωνία. Είναι ο Μπέλι. Έχουμε διπλή τρίπλα από τον Ηλία Μπέλι. Ενώ έχουμε συνειδιάσει πάρα πολύ με την άμυνα ζώνη τη Γεράσου. Πέσε έξω. Πέσε έξω. Τι να πει. Χάρης Μαρκόπουλο. Πασάρι στο Γιαγκόπουλο. Ο Γιάννης προτιμάει τον Ροπάντο για να μην αφήνει ελεύθερα αυτού την παίκτη του. Την παίκτη του μάλλον. Σε αυτό το σημείο ο Γεράσμος δεν το έχουμε πολλές φορές στο μπασκετάκι, αλλά να σου πω ότι ο Χάρης Μαρκόπουλος είναι ένα πολύ μεγάλο ταλέντο. Μαρκόπουλο. Ο πατέρας του είναι ο Σούλης Μαρκόπουλος που ήταν προπονητής στον ΠΑΟΚ. Ο Χάρης ήταν ο βοηθός του Σούλη. Σούλης ήταν προπονητής και στον Άρη. Ο Χάρης είναι τώρα προπονητής σε διάφορες ομάδες ακριβώς. Και με πολύ καλές πορείες του ΠΑΟΚ. Λοιπόν, ο Χάρης Μαρκόπουλος που αναφέραμε. Έχει την πάρα. Και ο Χάρης Κοσμή τα παρκέ του μπασκετάκι εδώ και πολύ καιρό. Είναι από την αρχή της χρονιάς που έχει λύσει. Χάρης Μαρκόπουλος. Και ήταν ένα μεγάλο ταλέντο ήταν ο μικρός ο Χάρης. Θα πάρει ένα τρίποδο και θα το αξιοποιήσει. Δεν τον ματιάσαμε. Μα κάτι που δεν συμβαίνει συχνά. 17-22 μπροστά η πίσω. Γρήγορα. Χαζί. Καλή άμα. Είναι πάντα σκληρό τράχη. Λίγο καλάτι και φάουλ. Ακριβώς. Δύο βολές για το Σουμοκλή. Τρία. Αλλαγή. Έτσι, η πρώτη βολή. Ανοίγει την εφαρμογή του μπασκετάκι στα στατιστικά ο Γεράσιμος για να είναι πάντα ενημερωμένος. 6 στις 6 βολές για Paper Bird. Σωστός. Για Χανατζής με την μπάλα. Πορτογερόπουλος είναι ωραίος σκριν. Η πάσα στο τρίποδο, Μαρκόπουλος. Η έξτρα πάσα στο τρίποδο του Γιαγκόπουλου. Αστοχή. Rebound ο Καζής. Πολυχρονιάδης. Κοίτα. Καστή πάσα, ωραία στο Μπέλι. Ένας πολύ ωραίος τεχνιδιάφνος. Λαμβάνει χώρα για τους δέα.
Πλησιάζουν και άλλοι. 21-22. Χάρης Μαρκόπουλος. Ξυλάει η άμυνα του. Μαρκόπουλος ωραίο στο Γιαγκόπουλο. Πάλι εκεί πέρα δεν είναι η άμυνα. Αλλά είναι άστοχος εκεί. Δεν πάει να το χάσεις. Νικιώνω την πέρα. Πολυχρωμιάζει. Κοίτα. Υψώνει την μπάλα για τον Μπελί. Δεν βγαίνει το αλλιώς. Μαρκόπουλος στο rebound. Γιαγκόπουλος. Χάρης Μαρκόπουλος. Βρίσκει το Γιαχανάτζη. Είναι στένας εναντίον ενός εκεί. Κερδίσει φάουλ ο Βασίλης. Θα μας δραματούσε. 30 δευτερόλεπτα που μένουν. Ακόμα δεν έχουν βάλει τίποτα στα πίστολ και έχουν τίποτα. Όχι, άλλη είναι ομαδικά τα φιλόπαιρα. Μόνο με τρίποτα στη μία βολή. Το συνοδευτικό εντός Μαρκόπουλος τον οδηγεί προς τα μέσα. Παρτογερόπουλος δεν θα πάρει την μπάλα για τους Paper Bears. Αλλαγιά τους Pistols. Επιστρέψει ο Αλέξανδρος Γαλλής για την τελευταία άμυνα του δεκάλεπτο. 16 δευτερόλεπτα θα έχουν οι Bears. Θα μιλώνει κάποιος το σχήμα των Pistols. Και πιθανότητα για την περιφερειακή άμυνα στην άμυνα ζώνης. Και για τα μακρινά στυπ. Κοίτα. Αυτό δεν θέλω να κάνω. Πολυχρωμιάζει. Κοίτα. Θα πάρει τρίποντο τελικά την κορυφή. Δεν θα το ξεκινήσει. Δύο δευτερόλεπτα. Για Χαναζής δεν θα προλάβει. Πολύ ανταγωνιστικό πρώτο δεκάλεπτο στο παιχνίδι. Το ντέρμπι καλά κρατεί. Θα είναι ντέρμπι, ναι. Και εγώ αυτό πιστεύω. Αυτό θεωρώ. Το 21-22 της τρέχνης λίγο. Μισό. Περίμενε. Ποιο νούμερο είναι. Το 9. Να το μεταφράσουμε γερά με ελληνικά, χαρτιά, τριονταριού. Ναι, χάρτη με σαρκούλα. Ενηγματικό όνομα. Ναι. Μπέλης, με χώρο. Θα κάνει σε δύο πόντων. Η άμυνα του Μαρκόπουλου, rebound, ο Σαμπόνης Καραγιαούλη. Για Χανάτη, ωραία τα χέρια. Ωραία στο Μιχαήλ. Μαρκόπουλος, πολύ έξυπνη πάσα, αλεϊού, δεν θα βγαίνει. Λοιπόν, θα βγει. Αλλά στην ωραία φάση ο Βασίλης και το ξέρεις. Καστή πάσα, Μπέλη. Πάλι βήματα τον Ηλία Μπέλη. Τον έχουν δυσκολεύει πάρα πολύ σε αυτήν την άμυνα ζώνη οι πίστολες. Προειδοποίησα τους διαιτητές τους παίκτες πολύ σωστά. Μαρκόπουλος με μάνα φορά, εδώ στον παράσκο. Με πολλούς χειριστές μπάλα θα σου πω εγώ οι Pistols Γεράσιμος. Παράσκος για Χανατζής Γαλλής είναι σήμερα στο γήπεδο, για Χανατζή πάει στο σύμπιο κόντρον. 21-24. Το παράσκο. Κοίτα. Παρέμβαση του παράσκου. Κοίτα, παίρνει το χώρο. No look πάσα. Καλά το καζείς. Μια πολύ ωραία φάση που βγάζουν οι Dallas Paper Bears. Βασίλης Γιαχανάτζης. 23-24 το σκορ. Μπροστά η Pistols. Μιχέλη. Καραγκιαούρη. Ο Σαμπόνης των Pistols. Πατάρι στο Μιχέλη. Παράσκο. Μπροστά Γιαχανάτζης. Παίρνει την μπάλα με τον Καραγκούνη. Το σουτάκι. Και πολύ δύσκολα μπραμαρκάρουν εκεί σε στυλ δίπνο δίπνο. 23-26. Μπάλα ο Γρήβας. Κοίτα. Μπέλι, Τενασούς, δύο πόντων. Καζί στο ριμπάμ. Είναι πολύ δυνατός εκεί. Βρίσκει στο φάλ χαμηλά. Δεν μετράει. Όχι.
ταχύτητα, θα πάρει τρίποντο. Είναι άστοχος, μπάλα μπαίνει και βγαίνει, την πάμε το Καραγεώρης. Μαρκόπουλος μακρινή πάσα, ωραία δουλειά γράψη, που έφυγε. Και έφτασε στα αριστερό λεγιά, θα δείξει στην πέτσο και πολύ σωστά. Πολύ ομαδική και ύστερα. 23-28. Ρίβας με την πάρα. Τους βγαίνει άμυνα από τους πίσω του Γεράσιμου. Εκλωβίζουν τον Μπέλη που είναι από τους πρώτους φορές τον Μπέλη Πεντέα. Άστοχο το τρίπερ. Και καλή ευκαιρία για τους πίστολους. Αλλά έχουν γυρίσει η Μπέας. Βλέπω παράσταση, είναι πολύ ευφυής αυτά. Η πάσα καλά για ορίκους δείξε. Θα κερδίσει φάου και δύο βολές. Στα 10 τρίποντα οι Ελλάς Τρίπερμέρς. Βασίζεται πολύ στο κάτσο του τρίποντο, δεν ξέρω τι γίνεται μέχρι στιγμής. Παρ' όλα αυτά, οι δύο μάλιστα κοντά στο σκορ. Μάχη, πολύ ο Καραγιαούρης. 23-29. Μπροστά με 6 πίσω. Κοίτα, παίρνει το χώρο. Αστοχή όμως το φιλότερο, πάνω το Καραγιαούρης. Χάρης Μαρκοπούλου. Ωραία στο Μικέλη. Ανάποδο λέει άφα. Είναι εύστοχο. Είναι πολύ καλή στο δεύτερο δεκάλεπτο η πίστολη. 3-30. Είναι το πρώτο προβάσμα 7 πόντων των πίστολων Γεράσιμου. Γρήβας για 3 από την κορυφή. Θα απαντήσει. Κόψε λίγο τον εξωτικό ρυθμό που είχαν βρει την αντιπάλη του. 26-31. Μικέλης. Σου 2 πόντων. Ριμπάουν το Καραβίνης. Παρέμβαση παράσταση στην μπάλα. Κλείνει ο Μαρκόπουλος. Βλέπει ο Λιαχανατζή. Δημιώτης του Σκύστολ. Κερδίζει το φάουλ. Λιαχανατζή δίνει άλλο αέρα στο Σκύστολ, ειδικά στους εφνιδιασμούς. Έχει από τον πάγκο και δίνει ενέργεια στην ομάδα. Αναφορά από τον Χάρη Μαρκόπουλο. Τα σκριν για να βγει ο Γιαχανάτζης να πάρει την μπάλα. Τελέσκια 3. Μπάλα μπαίνει και βγαίνει. Ριμπάουντ ο Μπέλης και φάουλ ο Χάρης Μαρκόπουλος. Σε πού πήδηξε ο Μπέλης για να πάρει την ριμπάουντ. Πάρα πολύ αλφικό παίκτης. Έχουν πολύ καλά άλματα, αλλά έχουν να τα βάλουν με παίκτες που είναι πολύ έτοιμοι. Ξέρουν να βάζουν τα χέρια στην μπάλα, ξέρουν να διαχειρίζονται καταστάσεις. Και παίζουν μια πολύ καλή άμυνα ζώνης μέχρι στιγμής. Έχουμε βήματα από σε Καζής. Πώς πανηγυρίζει ο Καραγιαούρης. Πήγε στην επαφή ο Καζής, έδωσε χώρο παίξης των πίστολους και οδήγησε σε αυτό το λάθος. Για χαρακτήσεις λοιπόν. Σκρίνει του Καραγιαούρη πολύ ψηλά. Για χαρακτήσεις κάτι ζητάει από τον παίκτη του. Μαρκόπουλος, μακριά από το καλασπάρι. Καραγιαούρης έχει δώσει τον αντίπαλο, αλλά έχει προωθεί με παράβαση 3-4 λεπτών. Γρήγορα με την πάση. Καραγκούνι. Μπέλι. Πάει από τον Καραγιαούρη. Και κάνει το τρίτο του. Τρίτο φάουλ του Γιώργου Καραγιαούρη. Και θα τον κάνουν αμέσως αλλαγή να τον προστατεύσουν τα πιστόλια. Πρωτογερόπουλος θα πάρει θέση. Κοίτας με την πάση. Καραγκούνης. Καζής προσπαθεί να πάρει τέτοιο κρατικό, αλλά δεν τους βγαίνει με την ειδική. Παρέμβαση για Χανάτζες. Μια δευτερόλεπτη για επίθεση, θα έχουν υπέρ. Μπέλης κάνει την επαναφορά. Κοίτας. Για να βγει παγίδα εκεί. Με μια παράβαση έχει πατήσει τη γραμμή ο παίκτης Μπέας. Για να δούμε αν αυτές οι διακοπές θα είναι αρκετές για να κόψουν το ρυθμό του παιχνιδιού. Αμφιβάλλω, αλλά για να δούμε. Για Χανατζής με την μπάλα. Το διέφτει ψηλά εκεί πέρα ο Γρήγορας. Για Χανατζής ξέρει να προσπαθήσει, αλλά είναι καλός και ρυθμός. Παίρνει το χώρο.
Πασάρει στη γωνία. Κάνει την κλώζα ο Τετίτεσι. Κόβεται ψηλά το Χίτα. Και η ευκαιρία του Μπέρκ να τρέξει είναι το δυνατό σημείο ευνηδία του. Χίτα. Φοβερό βράδυ από τον Χρήστο Χίτα. Πάρα πολύ ένα ίδιο χώρο. 28-31. Γεια χαρά τη. Ναι, το Γερόπουλο. Μιχέλη. Παίρνει ωραία το χώρο Μιχέλη. Τον ακολούθησαν δύο παίκτες, έχει χρεωθεί φάουλ σε έναν από τους δύο. Τρεις παίκτες πήγαν πάνω του. Έχουμε δύο αλλαγές. Δύο αλλαγές για τους Πίστερς. Για εσάς μπορεί να είναι. Έρθω και πρώτη βολή. Δύο στις δύο. Το θέμα Μιχέλη. Time out, time out. Αλέξ. Δώστε, ρε. Με time out καλούν οι Χελάς το επέντε. Βάλα για τους Πέρς με 5 και 34 για το τέλος του δευτέρου δεκαλέπτου. Κοίτας με την μπάλα. Για να δουν πιο ψηλά. Δεν παίρνει λίγο χώρο. Κοίτα. Καζί, θα πάρει τον τρίποντο. Και θα το εξοπλίσει για το 31-33. Δύο αδέρφια όρθια στο παγκοτοπέδι για να δώσουν το χέρι στον συμπέκτη του. Μιχέλη. Δύσκολη ενέργεια. Καλή άμα του βάζει. Του κοίτα, με συγχωρείτε. Είναι τόσο ψηλή για ράχνη που του μπερδεύω. Για Χανατζή. Πάει την κορυφή. Πολύ ωραία. Στο νούμερο αριστερό. Και στο νάρι. 31-35. Και το χαμηλό κέντρο βάρους του. Για αλλαγή. Εσκή πάσα, αλλά θα κλέψει για χαναστή. Είναι καλή τοποθέτηση. Θα σταματήσει τον εκπληκτισμό, θα εκτελέσει για τρεις, αλλά δεν θα δικαιωθεί. Ριμπάουντ από τρίτα. Χειροκροτήματα στον πάγκο των πίστων. Κοίτα. Μπέλι. Καραγκούνι, δεν παίρνει του. Κοίτα. Πάμε στον Πρωτογερόπουλο, που είναι καλός εκεί. Κατά του δύο στις δύο βολές από την Καζή. Είναι πάντα σημαντικές βολές. 33-35. Και εγώ είμαι μετά αλλαγή. Μετά αλλαγή. Βαλείς με την πάλη. Έχουμε πόδι και τώρα θα γίνει αλλαγή. Κάλεσε τους κάποιες οδηγίες για την επαναφορά και θα κάνουν το ρεπίστο για Χανάτζη. Για το ωραίο του Μιχέλη Πουτόβι. Και το καλάθι και το φάουλ. Παίρνουν αμέσως τους κόσμους πέρα. Συμπληρωματική βολή για τον Τσέμι Μιχέλη. Έρθω και πολύ, έχουμε αλλαγές. Παναγιώτη. Αλλαγές για τις δύο ομάδες. Παναγιώτη. Το νούμερο. Το 6. Πρώτη φορά ο Άντσερ θα πάρει τη θέση του Βασίλη Γιαχανάτζη. Και ο Πολυχρονιάδης στο παιχνίδι ο Χρήστο. Για τους δύο. Και οι δύο αλλαγές και οι δύο ομάδες. Τι τα λέγω και το rotation έτσι. Θα ζήσουμε και πάλι. Θα πάρει το τρίπο μακριά από τον Πολυχρονιάδη. Κοίτα, ο κρίνει την ταούλα. Παρολάρι προς τα μέσα. Τι πίεση. Με φάω. Από τον Τζαμάνι. Το έξι, το έξι. Το έξι.
συνολή. 2-23, 14-1. Άφηγε προ κουλή. Ρώτησε ο Καραγκιόλης το 23 και το 14 πόσο φάουλ έχουν από τους αντιπάλους. Σε αυτή την πρόθεση να χτυπήσουν μέσα στην ρακέτα οι Pistols. Και δεν έχουν να δώσουν φάουλ οι δύο ομάδες πλέον. Έστω και η βολή από το χείτο. 34-38, χαλούς με την πάρα. Φυλάει πίεση τον Μπέρ. Δεν όμως. Ειδικός ο Μπέρ, τι πίεζει. Το καλύς καλός και δυσκύτω. Μιχέλη. Έχουμε επιθετικό φάουλ κατά του Δημήτρη και τον Γερόπουλο. Διαφορά παραμείνει έτσι στις 4 πέρα των πίστων. Δύσκολη χρονιά της με την πάρα. Μπέλη, μακάρις που το γραφιστό. Καζής. Ωραία ενέργεια, άστο χωρίς τελείωμα. Εκδίκησε rebound, θα το πάρει ο Γιαγκόπουλος. Γαλής. Παρέμβαση με την ηλικία μας στη φάση. Θα πάει προς τα μέσα. Θα καρφώσει. 36-38. Ο Τζαμάνι. Πρωτογερόπουλος. Μιχέλης. Παίρνει τα βήματα. Αλλά είναι άστοχος. Rebound από τα ούτε. Κοίτας. Στην επίδειξη της φυλής τεχνικής, το στούντιο πόντων. Είναι έτσι εδώ. Η σοφάρι του Μπέρ. Time out αμέσως από τις πίστες. Μπέρ με ένα 4-0. Ανάγκασαν τους πίστες να τα καλέσουν time out. Ο Ζαμάνης έχει και λίγο χώρο. Φτάνει την προσπάθεια. Rebound ο Καζής. Μπέλη. Κυρία περάσουν μπροστά η Μπέρ μετά από πολλή ώρα. Αστοχή τώρα, rebound ο πρώτο πρώτο γερό που. Κοζαμάνι. Να σου δύο ποντών. Μπάλα δεν του κάνω κάτι, rebound ο Καζής. Κοίτα. Κοινή τον Μπέλη. Λίγο πιο δυνατή πάσα έμπαλα αυτή. Και έχουμε αλλαγή για τους πίσω. Χάρης Μαρκόπουλος θέση του Θέμη Μιχαήλ. Γαλλίς με την πάλη. Ο Τζαμάνι. Περνάει στο γράφι στο πρώτο Γερόπουλος. Αστοχή στο φέινταλο. Ριμπάουν τον Παλού. Κοίτα. Η ρακιά τρίπλα για να περάσει. Η πάσα στη γωνία. Πολύ χρονιά του. Στην κορυφή. Καθί. Θα πάρει τρίποντο. Μπάλα στο σύνδερο. Ριμπάουν τον Μαρκόπουλος. Θα κατεβάσει και την πάλη. Μπλοκάρουν οι δύο μάλλες με το time out του Ράσιν. Απενάζεται το Κοζάμαν. Έχουμε έτοιμο. Με 1.58 το θέλω σπόρτινη χρόνο. 38 όλα. Βάλω πολύ χρονιά του. Μπέλη. Φτάει ο Κάζης, θα πάρει την πάλι. Θα κόψει πολύ χρονιά του, στον λίγο χώρο που είχε. Θα στοχίσουμε στο τέτοιο χρόνο. Ριμπάουντ του Πρωτογερόπουλου. Μαρκόπουλος με την πάση. Μακρινή πάσα, ωραία στο Γιαγκόπουλο. Και το λέει, α, θα προλάβει την άμυνα. Μπροστά η πίστολ, μετά από λίγη ώρα, 38-40. Πάρα πολύ καλά. Γιαγκόπουλος έχει μεγάλη εμπειρία, ξέρει το timing για αυτό. Ο Λιπρονιάδης δεν μπορεί να περάσει την μπάλα εκεί. Ο Μαρκόπουλος θα κλείσει. Φτάξει επιλογή του. Γιαγκόπουλος με τρίποντο. Αστοχή τώρα, rebound τον Μπέλης. Τρέξει στο γήπεδο. Λέας Μπέλης. Έξω στο Γιαγκόπουλο, δεν στηρίζεται κάτι. Κοίτα, του δύο ποντών. Πέφτει στο κυσί, 40 όλα. Μαρκόπουλο. Τελευταίο λεπτό στο δεκάλι. Με δύο σκρίν ψηλά είναι το λεγόμενο Horns. Μαρκόπουλος για τρεις από μακριά. Και ακόμη μια ευκαιρία για τους αρκούδες να περάσουν μπροστά. Φύγαζουμε την πάλη. Φύγαζουμε την αριστερά. Καζής, ξανά στο κύκλο. Με πλάτη το καλά, θα πατάρει στην γωνία. Μπέλη, του δύο πόντο. Και το προβάτσουμε για τους Bears. 42-40. Ο
θα εξαντλήσουν και τους Pistols. Άλλη μικρή σκορυφία. Πολλά ρε Κουζαμάν. Παίρνει πάλι από το γερακή. Στο ψάχνει. Κουζαμάν στο γραφτό. Περταρεά το κύβο του. Καλά στο σύστη. Πάλι δεν πάω στον ταούλο στο αμυντικό. 5 δευτερόλεπτα. Μπαίνει στο layout. Είναι και τρίτη στο δεκάλεπτο. 2 δευτερόλεπτα. Μαρκόπουλος. Θα προλάβει. Τέλος, πρώτη μικρόνη. Οι Bears πίνουν ιδανικά την περίοδο, 44-40. Τρίτο δεκάλεπτο στο παιχνίδι. Βάλα για τους κίτρινους, αμέσως το πώς με τον Κοζαμάνι. Θα σκοτωθεί με αριστερό, θα στοχίσω όμως, λοιπόν το Καζίς. Ανοιχτό γήπεδο για τον Σίτα. Πας όμως απρόσεπτη, μπάλα στο. Αυτή την πάση είναι από όχι κακή. Ο Γιαούρης έχει περάσει στην παρτία έχοντας 3 φάουλ και στο ημικρό δουλεύει μια κίνηση στο πώς. Οπότε άμα την εφαρμόσει μπορεί να πάρει ή να κάνει φάουλ. Ο Ζαμάνης στην άλλη πλευρά, ο Γιαγκόπουλος για τον Γαλλίο, ωραία θα πατάρει στην στο ζωγραφιστό, προσφύγει στο Καραγιαούρη. Της έχει τις κινήσεις, κρατάει το πίπος του, διεκδίκησε του ριμπάν, μπάλα αυτό. Αποχή για Μπέ. Θα πάρει το τρίποντο. Η μεγάλη καμπύλα, έτσι όχι. Ριμπάνω το Καραγιαούρι. Θα αφήσει την μπάλα στον Γαλλίο. Τι να θα κατεβάσει την μπάλα. Για Χαναζής. Είναι το Καραγιαούρι στην μπάλα. Για Χαναζής, το τρίποντο. Η Ζαμάνι. 45 μήνες έχουμε ένα τρίποντο του Γιαγκόπουλου. Θα είναι εύστοχο. 44-43. Με την αφήσει το Ζαμάνι. Ολυμπρονιάδο. Ζώνης 2-3, μπαίνει στα προσπίτια. Θα πάρει λίγο χώρο, θα κάνει το πάτημα. Μόνο και με ταυλό. Έχουμε τεχνική ποινή κατά του Γιαγκόπουλου. Άστοχη βολή. Θα είναι κατά πιστολή. Για Χαναζής με την μπάλα. Στο γήπεδο του Μαντουλίδη βρισκόμαστε για παιχνίδι της Elite by Betson. Για Χαναζής. Θα πάει την βασική γραμμή. Θα κερδίσει. Θα του δώσω χέρι πολύ. Ωραία. Ο Δωρής Πολυχρονιάς δεν έχει παίξει μέχρι στιγμής να απογεράσουμε. Ο Γαλλής κάνει την επαναφορά. Η παρέμβαση του Χίτα θα κλέψει. Θα πιέσει και ο Κοντζαμάνης, θα περάσει μπάλα στον Πολυχρονιάδη. Και από εκεί στον Γρήβα. Χίτα, βρίσκεται στην άλλη πλευρά. Μπέλη. Κίνηση του Καραγκούνη, θα χάσουμε σε εκεί την μπάλα. Θα κλέψει ο Γαλλής. Ψάχνει μακριά στο Γαλλί. Βρίσκει το για Χαναζή. Καραγιάουρη έρχεται στα τρέιλε. Δεν είναι τα βήματα. Έχει κάνει ένα παραπάνω. Είναι βήματα. Πολυχρονιά του αντιπάλου. Σκόρ 44-43 για τους Μπέρ. Καζί. Το double team. Πα έξω. Κοιτά. Παίρνει τα βήματα. Ένα εκτό ορφιά σου. Είναι άστοχο. Πάμε για κοπίλε. Πάμε για Χαναζή. Το απελευθερώνει για το Γαλλί του πάλι. Μακρινό τρίποδο του Σεφ Γαλλί. Επίδεση η Ράνε Βιάννα τους Pistons. Δεν χαλάει ποτέ κανέναν. Ο Γαλλίς Σεφ μαγειρεύει την επίθεση των Pistons, όντας γκά. Πολυχρονιάδης με την μπάλα. Μπέλ. Η κίνηση και κλέβει ο Χαναζής. Δεν έχει στήριγμα τώρα εκεί, όμως πάει προς τα μέσα. Και κερδίζει φάση. Χαμηλά ή ψηλά το πάνω. Πόσο φάνε το 0, πόσο φάνε. 2. Το 0-0, πού είναι. 3 φάλα. 3 φάλα από Χρήστο Πολυχρονιάδη. 2 βολές για το Γιαχανάτζη.
αξιοποιεί την πρώτη, 46-44. Αυτή τη δεύτερη είναι η μπάμπα Κίτας. Έχει 2 λεπτά αγώνα. Κίτας μου παιδιά Χαναντζή. Μπέλη. Πολυκρονία άλλη στη γωνία. Μπέλη ξανά. Ζητάει ο Κίτας εκεί. Να πατάρει την μπάσα. Να πατάρει την μπάλα, όχι την μπάσα. Ριμπάμπα Κοντζαμάνι. Για Χαναντζή από τα δεξιά. Ψάχνει και βρίσκει το Γαλλί. Είναι στον Κοντζαμάνι, ψάχνει την μπάσα. Παίρνει το χώρο, κάνει δύο πόντων και δικαιώνεται για τους Pistols. Τους σοφαρίζουνε. 46 όλα. Κοίτα. Καζί, θα πάρει τρίποντο. Και θα το βάλει για την απάντηση. 49-46. Να πω και ο Καζίς, Καζί συνδέεται με το καλάθι 86-85. Παίξει ρόλο αυτό, καθώς είναι ένας φιλός παίκτης, θα πρέπει να τραβάει συνεχώς έξω μετά. Τον αντιπαλό, όταν αρχίσει να βρίσκει το στόχο από μακριά. Γάλλη. Ο Τζαμάνι. Τη γωνή του. Έχει χρεωθεί με παράβαση του Μάτσα. Πού είναι στο σταθερό του και εγώ από αυτό που είδα εδώ πέρα φαίνεται. Είναι σωστή κόβη. Συχνό λάθο. Ειδικά όταν παίκτε προσπαθούν να κάνουν προσποίηση από εκείνο το σημείο. Κοίτα. Καζή. Το σκέφτεται λίγο, τσελί. Τώρα δεν θα ευστοχίσει, δεν πάμε για κόπο. Γαλλί, για χανάτο. Εδώ στην μπάλα στο Σαμπόνις Καραγκιαούρη. Θα ξαναπάρει ο Χανάτζη. Κλειδώνει τον αντιπάλο Καραγκιαούρη. Παίρνει την μπάλα στο γράφι του. Προλαβαίνει την άμυνα και σκοράρει την πάσα του για Χανάτζη. Θα τον δείξει ο Καραγκιαούρη. Θα τα λέμε αυτά, έτσι. Αυτό δείχνει την ομαδικότητα μια ομάδα. Φυσική πάσα για τον Γρήγο. Θα πατήσει την πλάγια γραμμή. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι το Ιστό του Μαντουλίδη College είναι πιο στενό γήπεδο. Οπότε και οι γωνίες είναι λίγο πιο αυστηρές εντός εισαγωγικών, γι' αυτό πολλές φορές παίκτες παράνε τη γραμμή, όπως και προηγουμένως στην απέναντι πλευρά. Πολύ σωστή παρατήρησή σου. Το παιχνίδι του χέρι είναι πίσω. Μακρινή πάσα για τον Τζαμπούκλη. Θα πάρει την πάλη. Άλλο Καραγκιάρος να κάνει την ίδια κίνηση, τώρα δεν πάσα για Τζαμπούκλη, που είναι ένας κατά βάση τέρ. Για Χαναντζή για τρεις, από τη γωνία. Μπέλη. Παίρνει τα βήματα προς το καλάθι. Και απαντάει άμεσα. Τρομερή αθλητικότητα από τον Ηλία Μπέλη. 51 όλα. Άλλη. Ένας πήρε ο Καραγιαούλη. Καλή στο Μιχέλη. Η κίνηση του Μιχέλη. Πάσε στον Καραγιαούλη. Του κινεί το ωραία. Το σκοράρι της πίσω. Απαντάνε άμεσα οι πίσω. 51-53. Υψηλής κλάσης στην Elite by Betson. Τρίπο τον Μπέλης. Αστοχή. Θετικό rebound. Για τους Bears παίρνει ο Πολυχρονιάδης. Πάει στην άλλη πλευρά. Καζής. Θα πάρει πάλι τρίπο τον. Μπάλα στο σίδερο. Πάω τον Μιχαήλ. Καλή. Time out. Το σκρίνει τον Καραγιώδη πάλι. Για Χανατζής. Για Γκόπουλος. Εκτελεί για τρεις. Και τον λίγο για Χανατζής. Πάσα αριστερά. Time out. Στρέφω στο παιχνίδι, βάλε και τους Bears. Πολυχρονιάδης. Μπέλη. Θα ακολουθεί για Χαναντζή. Κοίτα. Θα πάρει το χώρο. Και θα σκοράρει άριστο κρατικά στο λεγά. Θα παντάνει η Bears, αν μείνει λίγο πίσω. 53-56. Στεφ Γαλής, Βίστον για Χαναντζή. Ο σκρίνε αυτός πάλι. Ο σκρίν, την μπάλα τώρα. Τρίπο του για Χαναντζής, το απελευθερώνεται. Ριμπάουν, κάτω το παίζει. Μπέλη. Κοίτα. Παράβαση βήματα. Ένα μου κλείσει πολύ καλά η πίστολη σήμερα. Και στο τρίτο δεκάλεπτο συνεχίσουν την καλή ψάμινα. Οι δύο αρχηγοί κάνουν αλλαγή, Δημήτρης Πρωτογερόπουλος και έχουν καραγγέλη. Αξίζει να σημειωθεί ότι έχουν κάνει 14 λάθη οι Paper Birds, μόλις 6. Πίσω και είναι μπροστά με 3 πόντους. Αυτή η άμυνα ζώνης 2-3 έχει εγκλωβίσει πάντα στα τους Birds. 10-25 τρίποντα οι Pistols. 10-25 τρίποντα οι Pistols. 4-18.
4 στα 18 η Μπέρση, όπως μας λέει ο Γεράσιμος. Γαλλίζουμε την μπάλα. Μακρινό τρίποντο. Λίγο. Ετοιμάζουν αλλαγή οι Πίκοροι. Παράσχος, θέση του Βασίλη Γιαχανάτζη. Την μπάλα με την δύσκολη χρονιάδη. Και τώρα θα τρέξει ο χρόνος. Μπέλη. Πολύ χρονιάζει. Ξανά στον Μπέλη. Θα πάρει το δύο κόντρο. Και θα το αξιοποιήσει. Να που βρίσκουν σούτ μέσα από όσο συμπέρσι να μοιάζουν. 55-56. Καλώς. Σλάι πίεση στον Μπέλη. Που έχει μακριά άκρα. Το ξέρω καλώς. Παίζει με πλάτη έτσι. Μιχαήλ. Κρίση μπάλα του πρώτο. Ανοίγει τώρα για να παίξει ο Μιχαήλ. Ένα στο δύο κόντρο. Μέσα στο χάτο Μιχαήλ. Μετά το δίπλα. Μάτσμα τριών πόντων για τους Πίστολους, 55-58. Αντίβαζουν την πάση. Πασάρει στον πύρα. Πολυχρονιάδης, γρήβα σε τριών πόντων. Δεν απαντάει, rebound, ο Παράσκος. Έχει συνεχίδες τους Πίστολους. Γαλλής, μακρινό τρίποντο. Rebound, από τον Καζί. Πολυχρονιάδης. Καζής, Βοξίχου, σκληροτράχηλα με τον Πίστολος, δεν επιτρέπει τόσο γραμματή. Άλλα και σκύπημα. Θα κάνουν αλλαγή. Χάρης Μαρκόπουλης επιστρέφει, δε στη Διαγκόπουλη. Κοσε 7 λεπτά αγώνα. Μπάλα για άκα πιστόλια. Καλής κατεβάζει. Κρίν του Πρωτογερόπουλου, παίρνει την μπάλα. Κρίν στην μπάλα του Πρωτογερόπουλου. Μαρκόπουλος, το ζωγραφιστό, Μιχέλη, fade away του. Μπάλα μπαίνει και βγαίνει ένα άτυπο. Κοίτα. Θα ακόμα μια περίπτωση κάνει βήματα. Τον έχουν εκλοβήσει σήμερα τον Ιλία Μπέλη. Πράγματα που δεν φαίνονται στα στατιστικά, φαίνονται μόνο στο λάθος. Παράσκος με την πάλη. Χέρι με χέρι στον Μιχέλη. Είναι γεμάτο. Μιχέλη, βλόγα τον Καζί. Ακολούθησε τη φάση πολύ ωραία. Επαναφορά από το Γάλλιο. Δώστηκαν κάποιες σκρίνες στους μπάλους. Λάθος, κλείνει τον Μπέλη. Κύπα, τεχνιδιασμός. 3-1, συμπάστα. Δεν είπα στο καλά για τον τεχνιδιασμό. 57-58. Πρώτο γύρο του. 2 λεπτά ακόμη στο τρίτο δεκάλι. Παράσκο στο Γάλλι. Κύπα, τι να πω Μπέλη. Ωραίο Γάλλι, παίρνει το χώρο. Πασάρει στη γωνία, Μιχύλη. Ωραία προσποίηση. Άρχικα ο Πάσα, τρίπο το Παράσκος. Είναι έστοχο για τους Πίστολς. Βρήκανε πολύ ωραία το καλύτερο σούτ με τις καλύτερες προϋποθέσεις. Στον μεσό της μέρα. Κοίτα. Πασάρει στον Μπέλη και παίρνει λίγο χώρο. Με φάουλ. Κάνε στην προσπάθεια. Λίγο ομαδικά φάουλ έχουμε, φάουλ είναι χαμηλά. Γιάννης Πολυφρονιάδης που είναι και τώρα επιστρέφει. Αναφορά από τον Ηλία Μπέλη. Κοίτα. Εκείνη στο πίσω βήμα και το έστω έχω δύο πόντων. 59-61. Βάλεις. Κατεβάς την μπάλα για τα πιστόλια. Και την μπάλα στο Μαρκόπουλο. Το σκρίνουμε τον Μπέλη. Πάντα μας το θυσία δίνει αυτά τα σκρίν. Μαρκόπουλος, καλά το κεφάλι με Μπάνξος. Τον Μάνικα, έχουμε μέσα στο τρίποντο. Είναι στο τρίπονο το χάρι. 99, 64.
Μπέλης με την μπάλα. Στο με 5 η Bears. Το τελευταίο λεπτό του σύντρο καλή. Η παρέμβαση του Μιχέλη. Μπάλα στον Μπέλη. Χαζής. Πολύ χρονιά του, ωραία την προχωρία. Τρίβας, παίρνει το χώρο. Κερδίζει φάουλ. Κάμε φάουλ ψηλά, χαμηλό. Θα κάνει δύο πόντο και θα κερδίσει φάουλ στην προσπάθεια. Έχουμε δύο βολές. Τρία φάουλ για τον Παράσκο. Έρθει και η πρώτη βολή για τον Ιάμπελ. Αλλαγή, μετά αλλαγή, αλλαγή, μετά αλλαγή. Δύο στις διαβολές και έχουμε αλλαγή. Σαντής, Καρακούμης επιστρέφει στις θέσεις του Χρήστου Πολυχρωμιάδου. Με τον Γερόπουλος 3, παράσκο 3. Εσύ. Και έχουμε τον Γερόπουλος στο 3, φάουλ. Ακριβώς. Παραμένει στο παρκέ όπως και ο παράσκος. Που κατεβάς την μπάλα του. Μιχέλ, κύριε Μιχέλ. Θα πάει πάντα πια ο Μιχέλ. Από τη Σοφοκλή Καζή. Άντε, έχει γίνει η ζωή. Μαρκόπουλος είναι επαναφορά, πρώτο Γερόπουλο. Παράσκο στο τρίποντο. Αστοχή. Άρα από το rebound τον Μπέλη. Στέβει ο Καραγκούνης, πασάρι, Καραγκούνης. Απαιτήθηκε το λέγα. Και επιστρέφουν την μήτερη πέρα. Στα τελευταία δευτερόλεπτα το τρίτο δεκαλεπτού. Παράσκο, θα έχει τελευταία κατοχή πιθανότητα για τους πίσους. Πήραν το πρώτο γερόπλο, μακριά από το καλάθι. Μακρινό τρίποντο. Όχι. Το πάνω μπαίνει σε δευτερόλεπτα. Ας πετάξει την μπάλα. Αλλά δεν άφησε. Και έχουμε ένα πολύ ανταγωνιστικό παιχνίδι και στο τρίτο δεκάλεπτο. 63-64. Τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο. Αναμένουμε ένα μεγάλο ντέρμπι. Είναι λίγο by Jackson. Στο πόδι διαφορά. Ο Γαλλής παίζει στην άμυνα στο πόστι, βοήθεια του Μιχέλη. Η δύσκολη πάσα, θα περάσει. Ρίβας με τον Παράσκο πάνω του. 10 δευτερόλεπτα για τους Bears. Καζής μακρινό τρίποντο. Το βάζει ο Σοβακής Καζή. Ένα πολύ μακρινό τρίποντο. Για 6-4 παίρνουν το ροβάτσμα με το καλημέρα στο 4ο δεκάλεπτο. Μαρκόπουλο. Πλάτη στο καλάθι, βοήθεια, η πάσα, Πρωτογερόπουλος. Δεν βρήκε το εύστοχο τρίποντο, λιμπάνε τον Μπέλη. Περνάει για την πίεση. Μπέλης, Καζής. Ο ίδιος το rebound. Καζής, θα ευστοχίσει. Φτάνει πολύ γρήγορα τους 5 πόντους. 68-64, 5 πόντους δηλαδή είναι όσο Παράσκευα. Εκείνης που γαλέφτει την μπάλα. Μιχέλ στο δεύτερο screen. Έχει την κορυφή την μπάλα, πάει αντίθετα, κερδίζει την μπάλα του Καζή. Πάλι στην προσπάθεια. Ναι, ναι, ναι. Δύο βολές. Δεύτερο αυτό. Να πούμε στο πρώτο σημείο ότι οι Pistons έχουν 20 assist για 6 λάθη. Πολύ καλό ποσοστό. Πολύ καλός δείκτης assist. Μέσα η πρώτη βολή. Χρήστος Κίτρος. Μπέλης. Βίες ωραίο παράσκο. Καραγούνες. Κίτα. Πάλι θα βγω πίσω και το σου το βάζει. Καλάθι και φάουλ. Γίνεται από αυτό. Ένα πολύ δύσκολο καλάθι από το Κίτα. Νούμερο 30. Στο Λάνι. Κερδίζει και το θαυμασμό το Γεράσιμο. Πώς αξίζει
Είναι στο τρίποντο 71-66. Παράσχος θα κατέβαλα στην μπάλα. Και οι δύο ομάδες έχουν σκίσει μια πάρα πολύ. Ένα πολύ δυνατό σύνολο. Με λίγη βαϊκή και με πολύ αγωνιστική. Ο κίνης Βερτογερόπουλου το κλέψε με το κοίτα. Ανοιχτό και βοηθούς πέρας. Τέλει. Δεν θα φτάσω πάνω, αλλά θα φτάσω λέει. 73-66. Πάρα πολύ μεγάλη έκδοση. Μπέρει στην άμυνά της και αυτό αποδεικνύεται. Time-out και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Καλά για τα πιστόλια. Κάλεσα να μέσω time-out και διαφορά είναι σε 7. Στο λόγο την παίρνει. Παράσκο. Μια χανάτσο. Ξελά η πίεση από τους παίρνει. Μαρκόπουλο. Πατάρει ωραία στο ζωγραφικό. Καραγιαούρι. Κερδίζει το φάουλ. Τι αυτό που μετρούσε ανέβαινε. Δύο βολές για τους πίσους για να σταλιζήσουν διαφορά. Ποιο είναι. Πόσο φάουλ. Εσύ στον Άλεξ, ο Άλεξ στον... Μια φαλή το γρήβα, έφυγε για τον Σαμπόνις Καραγκιαούλη. Δύο στις δύο βολές στη γραμμή, 93 στο αυτό. Έλυσε με την πάρα. Διάμυνα ζώνης, 2-3. Κοίτα. Πάς στην άλλη πλευρά, γρήγορα. Πάρει το χώρο. Παρήμαστον Μικέλη. Θα κλέψει για τους πιστόλους. Τρέχει η ομάδα του. Πώς του χώρος, ο Θέμης Μικέλης. Βόλα από τον Τέλη. Ακολούθησε τη φάση. Κοίτα. Άρα το Μαρκότη. Χαμηλά το πάρει. Πού πήδηξε ο Μπέλης και πάλι. Υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο Μπέλης στο προηγούμενο που πρωί να ήταν αερόστατο. Τόσο ψηλά που πηδάει. Μπάλα στο Χίτα. Κίνηση του Γρήβα στην άμυνα ζώνη, συζήτησε να μην το πατάξει. Καραγκούνη στην close out επίθεση. Αευστοχή στο Λέιο. 75 ψηλά αυτό. Άρης Μαρκόπουλος. Με 7,5 γεμάτα λεπτά ακόμα. Πριν το Καραγκιάου, περνάει για θανάτη. Παίρνει το χώρο, ωραία πάσα. Μιχέλη, σου δύο πόντων. Είναι άστοχο, λοιπόν το χάσεις. Τέλει. Και εκεί τι έχουμε, με παράβαση του Νάτρα από το καράκι. Αλλαγή ως πίσω. Γιαγκόπουλο στη θέση του Χάρη Μαρκόπουλου. Στον πάλο για Χανάτζη. Γιαγκόπουλο. Στην πίεση ο Βίλα. Στην πίεση ο Καραγκιόρι. Που ρολάρει πάλι ωραία. Καραγκιόρι, κερδίζει το φάουλ. Δικαίωμα για δύο βολές. Κάνει πάρα πολύ καλά αυτή την κίνηση, το ρολάρισμα. Έστω και πρώτη βολή. Παραμένει ζεστός από τη γραμμή της φιλανθρωπίας. Και όμως η δεύτερη, ο Ματιάς θα με rebound ο Μπέλης. Rebound, κοιτάς. Κοιτάς το shoot, τώρα θα το πάρει. Ένα άστοχος, rebound ο Καραγκιόζης. Παράσχος. Για κόκκινο. Για χανά τη Βασίλη. Παίρνει λίγο χώρο, πάει προς τα μέσα. Προστατεύει πολύ ωραία την μπάλα. Στάθηκε ιδανικά στον αέρα και μειώνει 4, 75-71. Το κλείνει ωραίο για Χανάτζη, την παρέμβαση. Πάρα στο Χίτα. Θέλει. Να φέρει το γοητσού, θα είναι άστοχος. Αλλά εκείνο ο Καζίγης. Αστοχή και αυτός με τη σειρά του. Σταματάει ο διευθυντής. Πίσω ο Καζίγης. Στην προηγούμενη φάση. Σε στιγμή που δεν την είδαμε και θα πρέπει να μην μονεύεται οι δύο αρχηγοί. Γιώργος Καραγιαούρης και Δημήτρης Πρωτογερόπουλος βοήθησαν τους οδηγούς Καζί να πάει στον μπάγκο για να παρασκευθούν οι πρώτες βοήθειες. Για Χαρατζής με την πάρα, τους τρεις Καραγιαούρης στα ρολά. Θα πάει δηλαδή προς τα μέσα ζωγράφους, θα δούμε πόδι. Μπάλα για τους πίστολους. Δημήτρης Πρωτογερόπουλος.
Μπέρκος παραμένει στον πάγκο τον Μπέρκο να βοηθήσει τον Σιμπηγαζή. Πάμε στο Γιαχανάκη. Ωραία προσθήκη του. Να. Σούτ εκτός ισορροπίας από Γιαχανάκη. 75-73. Πλησιάζουν απειλητικά στους δύο τους. Το Μπέρκο καλά κρατεί. Τίποτα δεν είναι ικανό να ρίξει το τέμπο του Βασιλείου. Και στο τέταρτο δεκάλεπτο. Ναι. Σίτας. Μπέλι. Σίτας θα πάρει τρίποντο. Δεν θα το βάλει. Ο Γιαχανατής θα προλάβει. Θα πάρει το rebound. Και θα φτάσει στο λέει για το κόστο του. 75 όλα. Και συνεχίζουμε να έχουμε πολύ δυνατό παιχνίδι. Θα στο σύνο 8 οι Bears, αλλά επέστρεψαν Δημήτρη Πίστολη. Μπέλις με την μπάλα, θα πάρει τρίποντο. Και θα το αξιοποιήσει ο Ιλιακ Μπέλις. 78-75. Σάλτης σε τρέι προπονητή για την ομάδα του. Για να διηγήσει παίκτες και τι πρέπει να κάνουν. Παράσκος με την μπάλα. Καραγιαούρης στο στρί. Δίνει διαλλαγή. Πάσε στο γραφικό. Καραγιαούρη. Στοχής εκεί. Ριμπάμε ο Καραγούν. Πολύ χρονιά. Καραγούν. Γρήβας με σχόλιο. Κοίτας. Φέιντο από εσύ το βάζει και αυτό. Είναι πάρα πολύ καλό σήμερα ο Κοίτας. Στο σκοράδισμα. 80-75. Καστερή 5-0. Τους δίνει το προβάσμα 5 πόντου. Παράσκος. Καραγιαούρης δυναμικά δίνει τα σκρίν. Ο Παράσκος απελευθερώνεται. Έστω εκεί για 3. Με την βοήθεια του Γιώργου Καραγιαούρη. Το σκρίν assist είναι αυτό. 80-70. Μπέλης με την πάση. Θα φανώ κακό σε Γεράσιμα, αλλά είναι κι άλλο ένα πράγμα που δεν αποτυπώνει στατιστικά. Το σκρίν assist. Είναι το σκρίν που οδηγεί στο ελεύθερο σουτ. Απέστατα, πολύ σωστό. Για χανατίζουμε την πάση. Μακριά το σκρίν του Καραγιαούρη. Θα του πασάρει εκεί. Για Γκόπουλος το έπαιξε. Έπαιξαν μαζί την ίδια στιγμή. Παράσκο. Θα πατήσει τη γραμμή. Θα πατήσει τη γραμμή. Την τελική γραμμή. Μπάλα περνάει στους δύο. Νησιάζουμε σιγά σιγά στην Grand Time, την αγαπημένη time του Γεράσιμου. Ειδικά σε τέτοιες παιχνιδάρες, εντάξει, είναι... καλή φάση. Σωστό. Σωστό. Πολυχρονιάζουμε την μπάλα. Πάς στη γωνία. Ένα τρίποντο. Πόσο από τον Καραγούνι. Πάρα πολύ μεγάλη καμπύλη. Μεγάλη καμπύλη ακριβώς. 83-78. Για Χανάτζη. Σλάει άμυνα του κρύπα. Τι πάσα πολύ ωραία στον Ιαγόπουλο. Τι πάσα έβγαλε για Χανάτζη. Κερδίζει δύο πολλούς στους παίκτες του. Πάλα το Χρήστο Πολυχρονία. Έχει πάρει. Έχει. Έτσι, πρώτο φαουλ. Τέταρτο φαουλ των Μπέρς. Δεν έχουν φαουλ να δώσουν. Πολύ σημαντικό στοιχείο αυτό τώρα. Δεν έχουν να δώσουν όλο φαουλ. Έχουν δύο ή πίσω. Δύο στις δύο βολές και τον Γιαγκόπουλο. 83-80. Μπέλης με την μπάλα. Πιέζει ψηλά ο Παράσκος. Καραγούνης, εμφανίζεται στην άλλη πλευρά. Η πάσα του ρηψοκίνδυνη, θα κλέψει να καναπείς, διαβάζει πάντα καλά αυτές τις φάσεις. Και στο πίσω, λέει σαν νίντζα έκλειξε την μπάλα, έμπρος από πίσω. Κάνει εξαγριωμένο τον πάγο του Γιάννη Πολυχρονιάδη. Κυρία μια ζώνη τώρα. Θα απαντήσει όμως, δεν θέλω ούτε. Τρομερό παιχνίδι στους κοράζεις με τη φύο μάτρος. 4-82. 85-82. 85-85. Για Χανάτζη. Με το hesitation προλαβαίνει την άμυνα και σκοράρει. Είναι ζεστός. Είναι καυτός. 85-84. Κοίτα, Μπέλι. Ψάχνει τις επιλογές του. Κοίτα. Κοίτα, Μπέλι τραβάνει μεγάλο κουπί σήμερα για τους Μπέρς. Περνάει ο Γρυβάς. Του πάσα για το Χίτα που κόβει. Καλάθι και φάουλ από Χίτα. Τι κάνουν σήμερα Χίτας και Μπέλις. Τα ονόματα, τα νούμερα. Εύστοχη πολύ αυτή, τι θα κάνετε μέσα στο τρίτο. Ενδιαφέρον να δούμε τα στατιστικά. Θα τα δείτε εσείς όταν θα δείτε το παιχνίδι μας με το σκοτειμένο. Πώς πόντους είχαν ο Μπέλης και ο Χίτας σε αυτό το παιχνίδι. Για Γκούπλου.
Μικέλη. Θα πάρει το δεξί διάδρομο. Εκεί στο φάουλ. Πολύ έξυπνο θέμα. Δύο γολές. Σαββό, σαββό! Ενδεχομένως ο Πίστος θα έχουν ανοιχνεύσει την θέληση να παίξουν άμυνα μέσα στην ώρα για την αντίπαλή τους και γι' αυτό χτυπάνε εκεί πέρα και παίρνουν φάουλ. Πόσα φάουλ έχει? Πόσα φάουλ? Τέσσερα, τέσσερα. Ξέρεις. Κοίτας τέταρτο φάουλ. Όχι, όχι. Τέταρτο φάουλ, χρήσης πολύ χρονιά. 23 δεν είναι. Α, διορθώνω, διορθώνω. Άστοιχη βολή, rebound, ο Γρήβας. Ιδέα στις 2, 84 παραμείνει. Κοίτα, το ζωγραφιστό μπαίνει. Θα κερδίσει το φάουλ. Δύο βολές στην άλλη πλευρά. Γιώργο 4. Άστο έχει πρώτη βολή και στην άλλη πλευρά. Μια στις δύο βολές. 89-84. Τώρα 5 πόντες που πάρει για πέντε. Καταπομένει 2-35. Για Χαναζή. Μισελ. Κύριε ένα drive, πασάρει ωραία στο Γιαγκόπουλο. Που έχει το χώρο. Άστο το τρίποντο. Πάνω του Παράσκος. Διευθύνσεις, θα πάρω καλά κόμισε λίγα. Και έχουμε πάω. Είναι συμπληρωμένο το κομματικά φάουλ για τις δύο ομάδες. Καλούν τα ημάτου πίσω. Βολές για τον Καραγκούν. 27 πόντους ο Γιοχίτας, να πούμε 23 ο Καζής, 22 πόντους ο Μπέις. Ξεχάσαμε τον Καζή, συνεχίζει στον σκόρερ, κάνει μεγάλη δουλειά. Την βάζει μακρινό τρίποντο. Έχει την πρώτη βολή από τον Καραγκούν. Έχει την μετά από περιπέτεια της μπάλας, έχει την μπάλα της περιπέτειας. Σωστός. Δύο στις δύο βολές. Είναι παθιασμένος αυτό το σημείο. Δικαίωμα και για σπίρακέτα. Δικαίωμα και για σπίρακέτα. Αρχή το καραγιαούριο όπως κάνει. Βάζει και τη βολή, είναι στο τρίποντο. 91-87. Μπάλο χίτρα. Τελευταία δύο λεπτά λάδι στο παιχνίδι. Γιαννάζονις, 2-3. Ο Κίτας στην πάσα. Μπέλης θα πάρει τρίποντο. Δεν θα το βάλει μπάλα, δεν κάνει το χατήρι. Την πάνω το Γαλλίς. Για Χαράτζη. Μπορούν να ψαλλογήσουν κι άλλο διαφορά. Το τρίποντο. Γιαγκόπουλος. Έχουμε στήριγμα για θετικό φάουλ. Όχι, δεν σε κάνω φάουλ. Εκεί. Από εδώ στον πάγκο τεχνική ποινή, είναι μια βολή πρόπρεπο. Τελικό φάουλ του Καραγιαούρη και τεχνική ποινή στον πάγκο των Μπερς. Πρώτη βολή. Και μια βολή της τεχνικής. 91-88. Άλλη πλευρά, δύο βολές για τον Μπέλη. Οι εύστοχες βολές παράγοντας μπορεί να επηρεάσει άμεσα το παιχνίδι. Είναι συμπληρωμένο ομαδικά φάουλ βέβαια. Εύστοχη βολή. Μέσα και η
ποδητήριο. 93-88. Πάλι. Μπάλα στο Μιχέλη. Στην το χώρο του Γιώργου. Η αλλαγή. Δίνουν το χώρο στο Μιχέλη. Θα πάρει το τρίποντο. Νάτι, μπάλα στο Σιδέρι. Τριμπάνω το πολυχρονιά του. Τρίποντο. Ο Πάκο τον πίστολος δεν ανοίγει φάου. Καθώς είναι σκληρώνα τα ματικά τους. Πολυχρονιά του. Μπέλης. Κοίτας, με πλάτη. Τη βοήθεια του Γαλλίου. Μπέλης σε στούντιο ποντών. Δεν το βάλει. Ριμπάνω το Μιχέλης. Γαλλίος. Έχουν τις ελπίδες στους πίσω. Διαφορά είναι μόλις στους πέντες. Καλή. Γιακόπουλος. Έχει αμέσως μια πάνω του. Ψάχνει την πάσα. Η πανέλα του Καραγκούνη θα κλέψει. Ένα κλέψιμο χρυσάφι τώρα με 50 δευτερόλεπτα να απομένουν. Κοίτας. Πολυχρονιάζεις, γρήγορα. Καραγκούνη. Άλλο το Γιακόπουλος. Κάνει όμως ένα άλλο Γιακόπουλος για να στείλει τις βόλες στον αντιπαλό του. Αυτός ο χρόνος λιγοστεύει στην κλεψίδρα. Μας κλείνει την κάμερα ο Στεφ Γαλλής. Όπως θα δώσει χέρι. Έκανε προσπίση και σε άλλο χώρο, δεν κάνει μόνο στο γήπεδο. Έκανε high five με το κοινό. Το θες μέτρη. Σου έβαλα χέρι στην κυριολεξία. Στην κάμερα. Βάλε τώρα ένα τρίπο από 10 μέτρα να κλάψουμε ένα highlight. Στην κάμερα. Ας την υπογείρει, rebound Λιακόπουλος. Για Χανατζής. 94-88 το σκορ, για Χανατζής. Πρωτογερόπουλος ο γραφιστός, Λιακόπουλος, τρίποντο, προλαβαίνει την άμυνα. Μιχέλη στο rebound, Πρωτογερόπουλος. Για Χανατζής. Θα πάρει τρίποντο αμέσως. Να στο κορ, rebound ο Γρυβάς. Με 20 δευτερόλεπτα να απομένουν, οι Μπέρ θα πάρουν την νίκη. Κοίτα. Γράμμα θα γίνει επίθεση. Την είναι γραψή στις δύο ομάδες. Υπέροχο παιχνίδι πραγματικά. Τέλος στον αγώνα, ένα πολύ ωραίο παιχνίδι που είδαμε. 94-88 και λίγο στέλνει. Καλή συνέχεια.